που είχαμε τα πρώτα βραβεία νεοφυείς επιχειρηματικότητας. Βραβεύσαμε 10 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν ουσιαστικές σημαντικές λύσεις τόσο σε επιστημονικά ζητήματα, από ζητήματα υγείας, από ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, ζητήματα τεχνολογικών λύσεων. Το να βραβεύουμε ειδικότερα νέους Έλληνες επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες που παράγουν στην χώρα μας, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και ήταν ένα πολύ καλό πρωτοβήμα, το οποίο ελπίζουμε ότι θα γίνει θεσμός για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τα νέα μέτρα, πώς θα είδατε, γιατί βλέπουμε αντιπολίτευση αντιδρά, που ανακοίνωσε ο κ. Πρωθυπουργός στην έκθεση. Δεν νομίζω ότι είχε αντιδράσει ακόμα η αντιπολίτευση στα νέα μέτρα και είμαι βέβαιος ότι ακόμα και η αντιπολίτευση θα στήριζε όλες αυτές τις μειώσεις που προσπαθούμε να κάνουμε, τόσο των φορολογικών επιβαρύνσεων που είχαν θεσμοθετήσει ήδη τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τον τρόπο που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την ανατίμηση που υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα. Από εκεί και έπειτα, εμείς το είχαμε πει από πρώτη στιγμή ότι πιστεύουμε σε λιγότερους φόρους, σε μειωμένες ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε να υλοποιήσουμε για να μπορέσει να πάρει μπρος η πραγματική οικονομία, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, περισσότερες θέσεις εργασίας και να ξεφύγουμε από την στατικότητα στην οποία ήμασταν τα περασμένα χρόνια.